Δημιουργήθηκε τη δεκαετία του 90 και στεγάστηκε προσωρινά σε λιώμενες αίθουσες. Τελικά όμως ουδέν μονιμότερο του προσωρινού, καθώς από τότε μέχρι σήμερα το μάθημα γίνεται σε αίθουσες προκάτ, οι οποίες έχουν δεχτεί πολλές παρεμβάσεις συντήρησης, χωρίς όμως να σβήνονται τα σημάδια του χρόνου. Ο λόγος για το 16ο Δημοτικό Σχολείο Ρεθύμνου που καλύπτει τις ανάγκες της περιοχής του Μασταπά, το οποίο ενώ είχε εξασφαλίσει χρηματοδότηση για την ανέγερση νέου σχολείου μέσω του Φιλόδημος, η μετατροπή του Φιλόδημος σε Αντώνης Τρίτσης έβαλε τα πάντα στον πάγο. Αποτέλεσμα, μια ολόκληρη σχολική κοινότητα να είναι ανάστατη. Τα παιδιά κάνουν μάθημα σε τάξεις οι οποίες κάποιες βάζουν νερά. Κάποιες είναι πάρα πολύ ζεστές επειδή πλέον η μόνωση δεν λειτουργεί. Τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα. Προσπαθούμε όλοι να τα απεξέλθουμε σε αυτή την πραγματικότητα. Δεν είναι εύκολο. Είμαστε αγανακτισμένοι γιατί αυτή η καθυστέρηση θεωρούμε ότι μπορεί να προβεί μοιραία. Ένας φάκελος, ο οποίος αυτή τη στιγμή είναι ολοκληρωμένος από τη Δημοτική Αρχή, αναρωτιόμαστε για ποιο λόγο έχει κολλήσει στα συρτάρια του Υπουργού Εσωτερικών. Θεωρούμε λοιπόν και απαιτούμε το πρόγραμμα αυτό της ανέργησης του νέου σχολικού κτηρίου να έχει ολοκληρωθεί χθες, γιατί δεν έχουμε καμία άλλη υπομονή. Καταρχήν έχουν δίκιο. Γιατί, όπως θυμάστε, 1 Νοεμβρίου ο σημερινός Υπουργός Εσωτερικών μου ανήγγειλε ότι το έργο θα ενταχθεί μαζί με το κτίριο της Φιλαρμονικής. Μετά είχαμε τη μετάπτωση του Φιλόδημου στο πρόγραμμα Τρίτσης. Το σχολείο αυτό καθεαυτό δεν κινδυνεύει, παρά μόνο με σημαντική καθυστέρηση. Το εν λόγω σχολείο χαρακτηρίζεται ως ακατάλληλο και παράνομο, καθώς δεν έχει ούτε καν άδεια. Είναι ένα παράνομο σχολείο το οποίο δεν έχει άδεια. Αυτή τη στιγμή ούτε ακόμα και στα σχέδια του Δήμου δεν υπάρχει. Είναι ένας χώρος χαρακτηρισμένος σαν δρόμος και πράσινο. Τίποτε άλλο. Το 16ο Δημοτικό Σχολείο λοιπόν είναι απλά στον αέρα. Η κάθοδος του Τάκη Θεοδωρικάκου πριν από λίγους μήνες στο Ρέθυμνο και η υποπτησιοπή του γύρω από το θέμα της ανέγερσης του νέου σχολείου στην περιοχή του Τιμίου Σταυρού σε οικόπεδο που αγόρασε ο Δήμος από τυχαίνει για το σκοπό αυτό, προβληματίζει ιδιαίτερα και την Δημοτική Αρχή. Η τελευταία πληροφορία που είχαμε πριν από μερικές εβδομάδες ήταν ότι είναι στο γραφείο του για υπογραφή το περίφημο πρακτικό 14, στο οποίο συμπεριλαμβάνονται και τα δύο έργα που αφορούν το Δήμο Ρεθύμνης και προκειμένου το σχολείο. Αυτό δεν έχει γίνει μέχρι τώρα. Ελπίζω οι λόγοι να είναι τεχνικοί και θα το πω πολύ απλά, γιατί αλλιώς το Ρέθυμνο θα χάσει ένα σχολείο. Το 16ο Δημοτικό Σχολείο Ρεθύμνου αριθμεί σήμερα πάνω από 130 μαθητές, όπου για αυτούς και τους εκπαιδευτικούς τους είναι πλέον άγνωστη λέξη τα εργαστήρια, αφού ακόμα και η αποθήκη του σχολείου έχει μετατραπεί σε αίθουσα διδασκαλίας.